Μια εντυπωσιακή φωτογραφία σε ένα λεύκωμα από το ασκητήριο του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή στη μικρά Αγία Άννα ήταν αρκετή για να γεννήσει μέσα μου την επιθυμία να βρεθώ εκεί. Τον Αύγουστο του 2014 οικονόμησε ο Θεός να το ανακαλύψω ακολουθώντας κάτι σκαλάκια που συνάντησα στο μονοπάτι που ενώνει την Αγία Άννα με τη μικρά Αγία Άννα κάπου κοντά στο σημείο που είναι γνωστό ως πύλαιο της εικόνας της Θεοτόκου. Πήρα το κατηφορικό στενό μονοπατάκι χωρίς να γνωρίζω που θα με βγάλει και βρέθηκα λίγα λεπτά αργότερα προς μεγάλη μου έκπληξη και χαρά στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου. Μια γωνιά εντελώς απομονωμένη σε μια στενή εσοχή πάνω στην κατάφυτη απότομη πλαγιά με θέα το απέραντο πέλαγος. Σε κυριεύει σαν βρεθείς εκεί μια αίσθηση μυσταγωγικής ησυχίας, μια δυνατή ανάγκη για προσευχή και η επιθυμία να μάθεις περισσότερα για τον άνθρωπο που ασκήτεψε στο μέρος αυτό. Αναζήτησα τον γέροντα Ιωσήφ στα βιβλία που έγραψαν για αυτόν δυο πνευματικοπαίδια του, οι γέροντες Εφραίμ ο Φιλοθεήτης και Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Οι ατόφιες ζωντανές περιγραφές τους ξύπνησαν την επιθυμία ενός οδηπορικού στα ασκητήριά του. Έμαθα πως το μονοπάτι και το εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου στη μικρά Αγία Άννα είχα φροντίσει οι πατέρες του ησυχαστηρίου Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια. Επικοινώνησα με τον πατέρα Εφραίμ που με πολύ αγάπη προσφέρθηκε να μας φιλοξενήσει και να γίνει οδηγός μας σε αυτό το οδηπορικό. Έτσι, το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς βρεθήκαμε στα Κατουνάκια. Καλώς τους, καλώς τα παλικάρια. Γεια σας πάτερ, γεια σας, τι κάνετε? Εδώ είναι ο Άγιος Εφραίμ. Ο Εφραίμ Κατουνακιώτης έζησε εδώ μέσα, πέθανε το 95 και έκτοτε εμείς εδώ είμαστε τέσσερι καλόγεροι από το 95 μέχρι σήμερα, 96. Καλώς ορίσατε λοιπόν, περάστε. Καλώς σας βρήκαμε. Ακολουθήσαμε τον παπά Εφραίμ στο μονοπάτι προς τα ασκηταριά του γέροντα Ιωσήφ, φέρνοντας στο νου διδαχές από στάγματα της ασκητικής του πείρας και περιστατικά από το βίο του, όπως τα περιέγραψαν οι υποτακτικοί του. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, κατά κόσμο Φραγκίσκος Κώτης, γεννήθηκε το 1897 στο χωριό Λεύκες της Πάρου. Παιδί πολύτεκνης, φτωχής οικογένειας και έχοντας χάσει νωρίς τον πατέρα του, αναγκάστηκε στα 17 του χρόνια να φύγει για δουλειά στην Αθήνα. Στα 23 του χρόνια άρχισε να μελετά τα πατερικά κείμενα και τον εντυπωσίασε τόσο πολύ η ζωή των αυστηρών ασκητών που αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να περπατήσει στα χνάρια τους. Έτσι το 1921 βρέθηκε στην έρημο του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα στα Κατουνάκια στη συνοδεία των Δανιηλαίων. Από εκεί, με την ευχή του φημισμένου ησυχαστή γέροντα Δανιήλ, πήγε στη Βίγλα κοντά στη Μονή Μεγής της Λαύρας με σκοπό τη σκληρότερη ζωή και την αφοσίωση στην προσευχή. Εκεί στη Βίγλα δέχτηκε
όπως ο ίδιος διηγήθηκε στους υποτακτικούς του, τη χάρη της νοεράς προσευχής. Από τότε προσπαθούσε πάντα να βρίσκεται σε ησυχαστικά μέρη κατάλληλα για την άσκησή της. Επεδίωκε να μένει σε σπήλαια από όπου πέρασαν κατά την παράδοση πνευματικοί άνθρωποι, αγωνιζόμενος να κρατήσει μέσα του την ευχή, αυτήν την τεράστια ευλογία με την οποία ένιωθε πως τον αξίωσε ο Θεός. Περίπου ένα χρόνο αφότου ήρθε στο Άγιον Όρος η μέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, γνώρισε στην κορυφή του Άθο τον πατέρα Αρσένιο, τον μετέπειτα αχώριστο συνασκητή του. Ο Αρσένιος ήταν ήδη μεγαλόσχημος μοναχός στη Μονή Σταυρονικήτα, που τότε ήταν ιδιόρυθμη. Οι δυο τους συμφώνησαν στο πρόγραμμα και αποφάσισαν να αγωνιστούν μαζί σε ένα πολύ αυστηρό τυπικό, με πολύ ωραία προσευχή και αμέτρητες μετάνοιες κάθε νύχτα. Ζήτησαν από το γέροντα Δανιήλ μια συμβουλή για το πώς να κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα, και εκείνος, χωρίς να τους αποτρέψει από την επιθυμία τους, τους συμβούλεψε να μην ξεκινήσουν αν δεν σφραγίσουν το έργο τους με την ευλογία της υπακοής. Έτσι το 1924 Φραγκίσκος και Αρσένιος υποτάχθηκαν σε δυο μεγάλα σε ηλικία γεροντάκια, τον Ιωσήφ και Εφραίμ, που ήταν κατά σάρκα αδέλφια, στην καλύβη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που βρισκόταν λίγο πιο κάτω από τους Δανιηλαίους. Για να μπορεί να αγωνίζεται περισσότερο στην ευχή, ο Φραγκίσκος έφτιαξε κοντά στην καλύβη, κάτω από μια μεγάλη γυρτή πέτρα, ένα είδος σπηλιάς, ένα ξύλινο καλυβάκι, όπου κάθε βράδυ έλεγε αδιάκοπα την ευχή, κρατώντας το νου στην καρδιά. Εδώ είναι η πρώτη μητάνα του γέρου Ιωσήφ. Εδώ είναι το κελί Ευαγγελισμός, είναι από κάτω, γνωός. Και εδώ πέρα υπήρχε μια μικρή σπηλιά, τώρα έπεσε να γεμίσει, και εδώ πέρα ήταν ένα λουβάρι. Και ήταν κλεισμένο αυτό, ήταν κλειστό. Λοιπόν, και εδώ έρχονταν ο παππούλης και προσεύχε το 6 ώρες. Έβαζε ένα ρολογάκι από εκεί πέρα και χτυπούσε το ρολογάκι, σταματούσε την προσευχή του. Ήρθε το 1924-25, όταν πρωτοίθεσε το όρος, εδώ πέρα ήρθε. Και ήταν εδώ τα δύο γεροντάκια από κάτω, ο Γιώργος Σίφ και ο Γιώργος Εφραίμ. Εδώ υποτάχθηκαν σε γεροντάκια αυτά. Και τον έκαναν μοναχό και τον είπαν από Φραγκίσκο Ιωσήφ. Έτσι πήρε το όνομα Ιωσήφ. Τον γεροντά του Ιωσήφ, ήταν δύο αδέρφια κατά σάρκα, αυτοί δύο παππούδες. Και έζησε ένα χρόνο ο παππούς Ιωσήφ και πέθανε. Και έμενε γέροντος ο Εφραίμ, ο δεύτερος, ο αδελφός του. Ο Φραγκίσκος μπήκε στο Αγγελικό Τάγμα των Μοναχών τον Αύγουστο του 1925, σε ηλικία 28 χρόνων, καθώς ο γερο Εφραίμ τον έκανε μεγαλόσχημο μοναχό με το όνομα Ιωσήφ. Η κουρά του έγινε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου στη Βίγλα. Αναζητώντας Ιωσήφ και Αρσένιος μια πιο ησυχαστική περιοχή, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την καλύβη του Ευαγγελισμού και να εγκατασταθούν μαζί με το γέροντά τους ψηλότερα σε μια πολύ πιο απόμερη περιοχή στον Άγιο Βασίλειο. Μετακόμισαν εκεί στα μέσα του 1928 σε μια γωνιά με απέραντη ησυχία. Αν δεν είναι κανείς ενημερωμένος για τα μονοπάτια, δεν μπορεί εύκολα να την ανακαλύψει. Εκεί, επειδή δεν υπήρχαν άδειες καλύβες, αναγκάστηκαν να χτίσουν μόνοι τους τα πρόχειρα καλυβάκια τους και το εκκλησάκι τους, που το αφιέρωσαν στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου.
Εδώ είναι το κελί του Ιερού Σύφτου Συγχαστού. Όπως το βλέπετε εκεί πέρα, είναι δύο κομμάτια. Το πάνω είναι κατοικήσιμο, το κάτω ήταν αποθήκες. Και εδώ έζησε ο Ιερού Σύφτου από το 28 μέχρι το 1938. Και μετά έφυγε και πήγε στην Μικραγιάννα. Ο παππούς Εφραίμ δεν έζησε πολύ. Μετά την κοίμησή του, απαλλαγμένοι πια από κάθε μέρημνα, εγκαταλείποντας τις καλύβες τους και μετακινούμενοι τους περισσότερους μήνες του έτους στην περιοχή του Άθωνα, αναζητούσαν κυρίως μέρη όπου είχαν ακούσει πως έμεινε κάποιος ενάρετος ασκητής. Αυτή η περίοδος των συνεχών μετακινήσεων από τα καλύβια τους στον Άγιο Βασίλειο κράτησε περίπου 8 χρόνια. Εδώ ήταν ο Γέρο Ιωσήφ, ήρθε το 1928 μαζί με τον Γέρο Αρσένιο και τον γέροντά του, τον Γέρο Εφραίμ τον Βαρελά. Ο γέροντας έζησε ένα χρόνο και πέθανε και έμεναν οι δυο τους. Μετά ήρθε ο Κατασάρκα, αδερφός του Γέρο Ιωσήφ, και τον ονόμασαν Αθανάσιο. Και κατόπιν ήρθε και ένας άλλος Ρωμάνος, βλάχος, που τον ονόμασαν Πατήρ Αθανάσιο. Ήταν λοιπόν αυτοί οι τέσσερις. Έζησαν 10 χρόνια εδώ πάνω στον Άγιο Βασίλειο μέχρι το 1938 περίπου. Αυτά είναι τα χρόνια που ο Γέρος Σύφ έκανε τις μεγάλες ασκήσεις, μεγάλους αγώνες. Εδώ πέρα έγιναν τα μεγάλα κατορθώματά του. Εδώ πέρα μαζί με τον Γέρο Αρσένιο πέρασαν τα καλύτερα χρόνια της μοναχικής ασκητικής ζωής τους. Εδώ τον βρήκε την χάρη, εδώ πλέον τελείωσε, έτσι πώς να πει κανείς, η χάρη στο έργο μέσα στην ψυχή του Γέρου Ιωσήφ. Βέβαια δεν έμεναν εδώ μέσα, εδώ ήταν το έμεινα, ας πούμε, το είχαν τη βάση και ξεκινούσαν και γύριζαν τον Άθωνα, δηλαδή δεν έμεναν σταθεροί, μέχρι 5-6 χρόνια στην αρχή γύριζαν. Όλο τον Γενώρος, όλο τον Άθωνα τον πήγαιναν το χειμώνα, έβραζαν κάστανο που βρίσκαν, ζούσαν πάρα πολύ ασκητικά. Και μετά από 6-7 χρόνια έτσι κατέπαυσαν και συμμαζεύτηκαν εδώ μέσα και ήρθαν και τα άλλα τα καλογέρια όπως είπα. Κάποια στιγμή ήρθαν και κάποιοι άλλοι ξένοι, κάποιοι λαβρώτες και μαζεύτηκαν εδώ 7-8 άνθρωποι που πλέον ο Γέρος Σύφ είχε χάσει την ησυχία του και λέει φεύγουμε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Και ήταν και ο πατήρ Ιωάννης ο οποίος ήταν δύσκολος, ήταν υποτακτικός και αναγκάστηκαν να φύγουν ύστερα μετά από 10 χρόνια στη Μικρά Αγιάνα. Ο Γέρος Σύφ έβλεπε πάρα πολύ έτσι δυνατή την χάρη του Θεού στη λειτουργία που γινόταν. Γνώση του Αγίου Προδρόμου, γενέθλιο και εδώ, γενέθλιο και στη Μικρά Αγιάνα, γενέθλιο και στη Νέα Σκήτη. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Πρόδρομο Γέρος Σύφ. Το είχε πάρα πολύ αδυναμία και όπου πήγαινε έκτελε γνώση τον Άγιο Πρόδρομο, στο γενέθλιο του Προδρόμου. Εδώ πριν χτιστεί το σπίτι, μένουν εδώ μέσα. Στη σπηλίτσα αυτή, έχει λίγο υγρασία μέχρι να κτίσουν το σπίτι οι πατέρες. Εδώ μέσα, στη σπηλή αυτή μένα, εδώ μαγειρεύαν, εδώ. Και τώρα την κλαντάμε εμείς έτσι για εφέ, εφόσον δεν μπορούμε να σχετέψουμε. Τέτοιες ήταν οι σπηλές του Άγιον Όρος, οι πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες, οι Άγιοι έτσι ζήσαν. Σε τέτοιες πιο μικρές σπηλίτσες. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ανυποχώρητος στο ασκητικό πνεύμα και στην προσπάθεια της νοεράς προσευχής. Αδιάλακτα αυστηρός στο καθημερινό του τυπικό, στην νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Με τον πατέρα Αρσένιο απέφευγαν τη μέρημνα του εργόχειρου
για να δίνουν όλο τους το είναι στην άσκηση, ζώντας μια ιδιαίτερα λιτή ζωή. Πίστευαν πολύ στην ακτιμοσύνη, όχι τόσο ως άσκηση αυταπάρνησης και πτωχίας, όσο ως μέσο προς την αμεριμνησία και τον απερίσπαστο βίο που βοηθάει πάρα πολύ το νου στην άσκηση της ευχής. Εκείνο το κελί του Γεροσήφ, αυτό εκεί μέσα, το κρεβατάκι τώρα που με την καρέκλα, η καρέκλα θα είναι καινούργια, το κρεβατάκι είναι το ίδιο. Και εδώ πέρα είναι το, ήταν το Γεροσένιο, ένα άλλο δεύτερο πενταματάκι, δύο ματιά. Στο κέντρο ένα χολ. Δύο δωμάτια και ένα χολ υπήρχε. Ωραία. Αυτό ήταν όλο και όλο το οικοδόμημα και από κάτω είπαμε είναι τα υπόλοιπα είναι αποθήκες. Ο Αθανάσιος, ο αδελφός, έμεινε απέξω σε ένα μικρό κελάκι, όπως είπαμε. Και οι πόρτες χαμηλές, βλέπετε όλα είναι πολύ ταπεινά, πολύ όλα σκύβεις, όλα είναι εδώ πέρα να σκύβεις, να είσαι σκυμμένος, σκυφτός. Όλα είναι ταπεινά και χαμηλά. Ο Γιάννη Ιωσήφ έγραφε πολλά γράμματα και δεν είχε χώρο το δωμάτιο, αυτό ήταν το γραφείο, εδώ πέρα ήταν το γραφείο, το είχε με κρόα καρικλά και έγραφε εδώ πάντα όσα γράμματα διασώθηκαν από το βιβλίο της μοναχικής εμπειρίας, το εξέδωσε το μεράφι του Θεού, εδώ πέρα γράφηκαν στο πάνω σε αυτό το μικρό το, είναι ένα σανιδάκι το οποίο να κατεβαίνει για να γίνει, αυτό ήταν το γραφείο του Γιάννη Ιωσήφ, εδώ γράφτηκαν τα γράμματα πολλά πάνω σε αυτό το μικρό το ξυλάκι. Όπως μαρτυρούν οι βιογράφοι του, ο γέροντας Ιωσήφ αξιώθηκε πολλών οραματικών αποκαλύψεων και εμπειριών, πολλών επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Μου φαίνεται όμως κρίμα μεγάλο να πιάνω αδιάκριτα εγώ, ο ανάξιος, στο στόμα μου τέτοιου είδους μαρτυρίες. Πρέπει να έχεις πνευματικό ανάστημα υψηλό για να καταπιάνεσαι με τέτοια ζητήματα. Οι αγιασμένες ψυχές, οι φωτισμένοι γέροντες που πέρασαν, είναι πραγματικός θησαυρός για τη χριστιανική μας παράδοση, ένας πολύτιμος θησαυρός που πάντα πρέπει να πλησιάζουμε με ευλάβεια και ευγένεια, με ταπεινότητα και σεβασμό, και κάθε αναφορά μας αυτούς να γίνεται με λεπτότητα και αίσθημα ευθύνης. Δεν αρκεί η καλή προαίρεση, απαιτείται πάντα και η αίσθηση του μέτρου. Προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εφημίσεσαι, ουκ ευπορούμεν ημείς υποθωτιμώντεσαι, στήρος εις γαρτεκούσις και πατρός αφωνία, λέλυντε της επτήσου και Αγία γεννήσει, και σάρκος εις Χριστού του Θεού κόσμο κηρύτεται. Τους του άθου Πατέρας και αγγέλους εν σώματι ομολογητάς και ως Υιος ιεράρχας και μάρτυρας τιμήσομεν εν ύμνης και οδες μιμούμενοι αυτόν τας αρετάς. Ή τούρους πληθείς πάσα των μοναστών κραυγάζοντες ομοφόνος, δόξα το Στέφανος αντί μας, δόξα
δόξα το Αγία Σάντι, δόξα το εν κινδύνης ημών, προστάτας δείξαντι. Εδώ πολέμησε το διάβολο με πάρα πολύ σκληρά. Τον πολέμησε και ο διάβολος με πάρα πολλούς πολέμους και δυνατές μάχες έδωσαν. Και τελικά όταν απελπίστηκε και λέει τα παραδιά έγιναν τίποτα, μην νίκησες διάβολο. Την τελευταία βραδιά που ήθελα να τα παρατήσει όλα δεν γινόταν τίποτα. Ο Θεός επισκίνησε η χάρη του και πλέον τελείωσαν οι πόλεμοι και όλα τα πάθη κατευνάσαν και ο γέρος ήταν πλέον σαν μικρό παιδάκι, δηλαδή τόσο καθαρότητα, τόσο μεγάλη αγνότητα. Όπως τα μικρά παιδάκια δε σχεδόν έχουν κανένα απολύτως πονηρό λογισμό και καμία κακία μέσα τους. Έφτασε στην τέλεια πάθεια και όλα αυτά έγιναν εδώ στον Άγιο Βασίλειο με τους τεράστιους αγώνες που έκανε τα 10 πρώτα χρόνια της καλογερικής του. Και βέβαια το σώμα αντέδρασε ύστερα, αυτός αρρώστησε από τις μεγάλες ασκήσεις, βρίστηκε, είχε ένα λεύκομα εδώ στο στομάχι και από ας πούμε 40-50 κιλά που ήταν έγινε ξαφνικά 100. Μια τεράστια κοιλιά και τον κουβαλούσε ύστερα ο καμένος μέχρι να γεράσει, μέχρι τα 60 του που πέθανε, κουβαλούσε ένα τεράστιο βάρος, ένα πρίξιμο στο στομάχι, το οποίο ήταν καρπός των αγώνων που έκανε εδώ στον Άγιο Βασίλειο. Και εδώ λειτουργούσαν πάλι τον Παπαεφρέμ, που είπα 3 χρόνια, όταν τρίτη πέμπτη Σαββάτο Κυριακή, στις 12 ώρα το βράδυ, λειτουργούσε και κατέβαινε ύστερα πάλι στα καρτουνάκια ο Παπαεφρέμ, τον εκκαιρώτησε ο γεροντάς μας. Όταν στο καλύβι του στον Άγιο Βασίλειο άρχισαν να έρχονται άνθρωποι και η ησυχαστική κατάσταση να χάνεται, ο γέροντας Ιωσήφ είπε στο συνασκητή του «Να φύγουμε, Αρσένιε, να φύγουμε». Η αμεριμνησία και η ησυχία μας μειώθηκαν πολύ. Πάμε αλλού να αγωνιστούμε σαν άγνωστοι, για να μην μας βρίσκουν εύκολα οι άνθρωποι και να μας θερούν αυτό που εμείς χάνουμε και εκείνοι δεν μπορούν να δουν. Έτσι το Γενάρη του 1938 εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο κοντά στη μικρά Αγία Άννα. Έχτισαν πρόχειρα ένα μικρό εκκλησάκι και το αφιέρωσαν στον Τίμιο Πρόδρομο. Αυτό είναι το εκκλησάκι του Αγίου Προδρόμου. Το έκτισε ο γέρος Ιωσήφ μόλις ήρθε εδώ από τον Άγιο Βασίλειο μαζί με τον γέρο Αρσένιο και τον πάτερ Αθανάσιο. Φύγαν από τον Άγιο Βασίλειο και ήρθαν εδώ πέρα. Δεν υπήρχε εκκλησάκι το 1938. Πλησίαζε η Πάσχα και έπρεπε να τελειώσουν να λειτουργήσουν το Πάσχα και το έκαναν γρήγορα. Δεν προλάβαν να το σκεπάσουν και λειτουργήσαν χωρίς σκεπή το Πάσχα. Είναι μικρούτσικο το εκκλησάκι. Όταν μόλις μπαίνεις μέσα, εκεί πέρα μια ευωδία υπάρχει και παλιά ευωδία είσαι πιο πολύ. Όταν ήρθα εγώ εδώ πριν 35 χρόνια, μπαίνεις μέσα, έχει χτυπούσε μια ευωδία. Αυτή η ευωδία υπάρχει στα παλιά τα εκκλησάκια. Αλλά εδώ πέρα πιο πολύ πια. Την είχε και το σπιτάκι την ευωδία. Αυτό μόλις έμεινε στο κελί. Μια ευωδία Αγίου Λειψάνου ήταν. Και τώρα έχει μια μικρή. Λίγο έτσι μια μικρή έμεινε και τώρα ευωδία Αγίου Λειψάνου. Ο Γιώργος Σιφ έμεινε εδώ στο κάθισμα αυτό εδώ. Εδώ πέρα ήταν και έψαλε εδώ, γιατί τα σπουδιά σε λειτουργούσαν. Και εδώ πέρα έψαλε ο γέρος Ιωσήφ. Και έλεγε ο γέρος Ιωσήφ τότε, είχε πάρα πολύ χάρη λειτουργία του. Δεν νομίζω να γίνεται πουθενά στο γενόρο τέτοια θεία λειτουργία. Η χάρη σου λέει είναι πηχτή να την πιάσει και να τη φας. Έτσι έκανε αυτή η χειροτομή, να την πιάσει και να τη φας τη θεία χάρη. Τόσο πολύ έτσι επισκίαζε ο Θεός τη λειτουργία, γιατί ήταν και ο Παπαεφρέμ που λειτουργούσε έτσι. Διαστής και ο Γεροσύφ και ο Γεροσένης εδώ ήταν όλοι διαστές και πραγματικά οι Θεός ευλογούσε έτσι την προσευχή τους και όντως πραγματικά έτσι είχαν πολλές εμπειρίες και ο Παπαεφρέμ μέσα σαν παπάς και ο Γεροσύφ είχε πάρα πολλές εμπειρίες έτσι Θείας Χάρης με διάφορους τρόπους που η Θεία Χάρης επισκιάζει και ευλογεί τις προσευχές των ασκητών και η Αγία Τριάσκα έτσι εμφανίζονται πολλές φορές σαν Θεία Νεφέλη.
Και έτσι άγγελοι, πάρα πολλές φορές άγγελοι έτσι εμφανίζονταν. Έπειτα έχτισαν με ξύλα, βέργες και πυλό ένα καλύβι, το χώρισαν σε 3 μικρά κελάκια, 2 μέτρα επί 1,50. Στο ένα έμενε ο γέροντας Ιωσήφ, στο δεύτερο ο Αρσένιος και στο τρίτο έμενε, όταν πήγαινε για λειτουργία, ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που από το 1935 ήταν πνευματικοπαίδι του, αν και τυπικά είχε άλλο γέροντα. Εδώ ήταν το κελί του γέρου Ιωσήφ. Εδώ ακριβώς ήταν ο προστινός στίχος με 2 πόρτες. Όλο αυτό, και εδώ ο προστινός στίχος με 2 παραθυράκια. Ήταν μέχρι εκεί επάνω. Το πρόλαβα το 1978 που ήρθα. Και εδώ πέρα ήταν καλυμμένο και αυτό. Και ήταν η κουζινούλα και η τραπεζαρία εδώ μέσα. Αυτά τα κτίσανε με ξυλάκια ψεύτικα, τα οποία έπεσαν πριν 6-7 χρόνια έχουν πέσει αυτά. Τώρα πρόσφατα έπεσαν αυτά εδώ πέρα τα μπαζόματα, είναι επί το σπίτι. Λοιπόν, και ήρθε ένας Ρουμάνος και έκτισε αυτό εδώ πέρα το μικρό το λαμαρινίνι, το οποίο είναι καινούριο. Εδώ πέρα, εκεί ήταν, εκεί μαγείρευαν, εκεί στο τζάκι τους. Εκεί ήταν η κουπάνα που πλένα τα ρούχα, αυτή η στέρνα που βάζευαν το νερό. Και εδώ μέσα, όπως είπαμε, ήταν η κουζίνα και η τραπεζαρία. Και εδώ τα δωματιάκια, 2 δωματιάκια. Αυτά εμποδίζαν πάρα πολύ. Όταν προήρθα εδώ πέρα, έχει γίνει το ντομάτιο γέρο, εμποδίζει πάρα πολύ. Μια φοβερή εμποδία. Και μετά που ήρθαν και άλλοι πατέρες, γίνανε 6 και δεν χωρούσαν. Η γέρο Σίφ πήγε πέρα, έκανε ένα μικρό σπιτάκι πιο πέρα. Το έλεγε ΕΔΕΜ. Και πάλι και εκεί πέρα δεν μπόρεσαν και φύγανε μετά από 10 χρόνια και πήγαν στη Νέα Σκήτη ύστερα. Και εκεί πέρα είναι και το φουρνάκι το οποίο μαγείρευε ο Γερασίτ εδώ πίσω. Αυτό εδώ πέρα. Και εδώ πέρα τα κάνω εγώ τα μάζεψα τα χώματα εδώ πέρα πέρυσι. Σε μαζέψαμε λίγο. Τις πέτρες να μην είναι, ήταν όλα μέσα τα μπαζώματα. Σε μαζέψαμε λίγο και να είναι λίγο ανθρώπινο το μέρος εδώ. Μάζευα το νερό από τα βράχη, τώρα είναι μέσα στη στέρνα και ποτίζαν κάτω τον κήπο. Εμείς και πάλι και από εκεί και πάλι τα ίδια υπήρχε. Μάζευα τα βράχια νερό, από αυτό πίνανε, από αυτό ποτίζανε. Δεν υπήρχε τρεχόμενο νερό εδώ στην περιοχή πουθενά. Θέλοντας να περιγράψει τα καταλύματα που έφτιαξαν για να μείνουν στη μικρά Αγία Άννα, ο υποτακτικός και βιογράφος Ιωσήφ γράφει: «Σε τέτοια καταλύματα μπορούν να μείνουν μόνο άνθρωποι αφοσιωμένοι με ζήλο που η Θεία Χάρις τους έχει καλύψει και έχει μεθύσει την καρδιά τους για το Θεό». Τώρα έχουμε και τον εγώ εδώ πέρα. Εγώ είμαι ο τελευταίο στόμα ικανό, ο εγγονός του Γέρου Ιωσήφ, και ερχόμαστε, συχνά ερχόμαστε και κάνουμε λειτουργία. Τώρα πριν λίγες μέρες ήρθαμε και λειτουργήσαμε. Ο ναός τον πέρυσι τον επισκευάσαμε, είχαν όλα χαλάσει. Κάναμε τις εικόνες στο τέμπλο, βάλαμε πλακάκια κάτω, το ιερό μέσα έτσι, την Αγία Τράπεζα, βάλαμε καινούργια καλύματα, καινούργια ξύλα. Φτιάξαμε πάνω τη σκεπή επειδή έτρεχε. Και το δρομάκι που γεννηθήκαν εδώ, όλα αυτά τα μηνυθήκαμε πέρυσι, βάλαμε εργάτες. Και τώρα έτσι μπορείς να λειτουργήσεις άνετα, είναι όλα έτοιμα. Μόνο πρόσφατα φέρνεις και ανάμα και λειτουργάς. Και το λειτουργούμε τώρα και χαίρομαι κάθε φορά έτσι που θα λειτουργήσουμε εδώ με τους πατέρες. Είναι πολύ όμορφο. Όντως έχει χάρη αυτός ο τόπος, το νιώθει κανείς κάθε φορά που θα λειτουργήσει. Υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, βιώνεις κάποια πολύ δυνατή εμπειρία. Είναι μοναδικές αυτές οι εμπειρίες εδώ, γιατί όντως ο Θεός εδώ πλησίασε πολύ τους ανθρώπους. Και είναι εμφανές τον κάθε ένα που θα λειτουργηθεί εδώ πέρα, θα βιώσει έστω και λίγο μια πολύ έτσι όμορφη κατάσταση χάρη τόσο. Ο μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και ο πατήρ Εφραίμ, μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου, πήγαν κοντά τους το 1947.
3 χρόνια αργότερα ήρθε και ο πατήρ Χαράλαμπος, μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Διονυσίου. Η καθημερινότητα της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ στη μικρά Αγία Άννα πολύ δύσκολη. Ατέλειωτα τα παλέσματα και οι εκούσιες κακουχίες που μας περιγράφουν οι Ιωσήφ και Εφραίμ. Παρά τις σκληρές συνθήκες και το αυστηρό ασκητικό τυπικό όμως, και οι δυο τους τονίζουν πόσο ευλογημένα αισθάνονται αυτά τα χρόνια της μοναχικής του ζωής. Ο Ιωσήφ γράφει: «Νιώθω πως αυτή ήταν η χρυσή περίοδος της ταπεινής μου ζωής, γεμάτη γαλήνιες, ατάραχες στιγμές, πραγματικά ουράνιες, κάτω από την αληθινά πατρική στοργή και την πρόνοια του πνευματικού μας οδηγού». Και ο Εφραίμ συμπληρώνει: «Κοπιάζαμε στο κόψιμο του θελήματος, στο κομποσκήνι, στις μετάνοιες, στη μελέτη, στη θεωρία, στην ειλικρινή εξαγόρευση των λογισμών, μα και στο εργόχειρο και στις δουλειές. Η ζωή μας κυλούσε με άκρα σιωπή, μόνο με την ευχή, και όλα αυτά έγιναν ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο οικοδομήσαμε τον οίκο της ψυχής μας και τις μετέπειτα συνοδείες μας». Όσο περνούσε ο καιρός, οι δυνάμεις του γέροντα μειώνονταν. Το σκληρό ασκητικό πρόγραμμα όμως κλόνησε εκτός από τη δική του υγεία και την υγεία των υποτακτικών του. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο γέροντας αποφάσισε το 1951 τη μετάβαση της συνοδείας στη Νέα Σκήτη. Βέβαια, ο σκληρός ασκητικός αγώνας και οι εκούσιες κακουχίες είχαν καταβάλει τον οργανισμό του και οι συνέπειες γινόταν χρόνο με το χρόνο όλο και πιο φανερές. «Οι δυνάμεις του μέρα με τη μέρα τον εγκατέλειπα», έλεγε, «κοντεύει η μέρα μου να φύγω. Έτσι όπως έγινα δεν είμαι για τίποτα, ούτε μπορώ να αγωνιστώ άλλο». Την 15η Αυγούστου του 1959, ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, λειτουργήθηκε, μετέλαβε για τελευταία φορά και παρέδωσε ήσυχα την μακαρία ψυχή του. Εκεί στη Νέα Σκήτη, κοντά στον πύργο, βρίσκεται και σήμερα ο τάφος του, μέσα σε ένα παρεκκλήσι. «Πήγα και άναψα ένα κεράκι. Έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το οδηπορικό στα ασκηταριά του γέροντα Ιωσήφ, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στην νοερά προσευχή. Είχα στο μυαλό μου τα λόγια του: η ευχή με πόνο γεννά τα δάκρυα, και αυτά γεννούν καθαρότερη ευχή. Το δάκρυ σαν ευώδες μύρο ξεπλένει τη βρωμιά και καθαρίζεται η ψυχή. Αν δε βλέπεις τα δάκρυα να τρέχουν σε κάθε σκέψη του Θεού, αγνωσία νοσείς, απ' την οποία γεννιέται η υπερηφάνεια και σκληραίνει η καρδιά». Η ζωή του γέροντα Ιωσήφ
ήταν πνιγμένη στα δάκρυα, που τα θεωρούσε ευλογία και φάρμακο για την ψυχή. Στη δικιά μας ζωή τα δάκρυα είναι ανεπιθύμητα, γιατί κυλάνε μόνο όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα μεγάλο. Σκληρόκαρδοι, ανίκανοι να δακρύσουμε αυθόρμητα, στον πόνο του διπλανού μας, ακόμα και στη σκέψη του εσταυρωμένου Ιησού. Ελπίσμο Πατήρ, καταφυγήμο Υιός, σκέπμο το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην Σου.